Καλημέρα κύριε Λίγερε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να αρχίσετε να τα λέτε χωρίς νούμερα, γιατί βλέπω και ότι και ο Ερντογάν αρχίζει και τσιμπάει σε αυτά που λέτε. Αστειεύομαι, εντάξει. Πώς το βλέπετε όλο αυτό εσείς, το θόρυβο πάλι? Υπάρχει ένας θόρυβος που είναι επικοινωνιακός και υπάρχει βέβαια και η ουσία. Άρα αυτό που σας ακούω να λέτε και για το θαλάσσιο οικόπεδο 15 που βρίσκεται προς περιοχή Σιτίας, στην πραγματικότητα ναι, έχει ενδιαφέρον, βέβαια έχει και ενδιαφέρον και το 20 που είναι ακριβώς από κάτω. Απλώς επειδή μιλήσατε και για το μνημόνιο, να μην ξεχνάμε ότι όταν ο κ. Ερντογάν δηλώνει ότι θα πάει στο 15, το μνημόνιο που έκανε με τη Λιβύη, που είναι βέβαια απαράδεκτο και παράλογο, δεν είναι μια οριοθέτηση που μπαίνει μέσα στο 15, και επειδή είναι μια μικρή διαγώνια που υφάπτεται στο σημείο Α με το 15, στην πραγματικότητα όταν λέει ότι θα πάει στο 15 είναι αυτό που έχει ορίσει ο ίδιος, ότι είναι η λιβική πλευρά. Αυτός τεχνικά θα μπορούσε να πάει μόνο νότια της Κάσου, άμα συμφωνούσε βέβαια με το μνημόνιο που έχει κάνει. Άρα ακόμα και αυτή η δήλωση, ας πούμε αν ήμασταν από την πλευρά της Λιβύης και ήταν υποτίθεται επίσημη και δεν παραβίαζε τα νησιά μας, θα πρέπει να πούμε, καλά, εσύ τι γυρεύεις από αυτή την πλευρά, αφού έχουμε συμφωνήσει ότι θες από την άλλη. Μισό, γιατί αυτό που λέτε δεν έχει ακουστεί πουθενά. Μισό λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι τροποντινά σε αυτό το παράνομο μνημόνιο, ωραία, αν κάποιος θα μπορούσε θεωρητικά να μιλήσει, είναι η Λιβύη, όχι η Τουρκία. Εκτός αν η Λιβύη του Σάρατζ ανακοινώσει ότι της είχε χωρίς το δικαίωμα να μιλάει για λογαριασμό της. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Άρα ακόμα και αυτό που λέει είναι για μένα μια αναβάθμιση επικοινωνιακή του μνημονίου, το οποίο δεν προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για οποιαδήποτε έρευνα, εφόσον η γραμμή οριοθέτησης, τα λεγόμενα σημεία Α και Β που βρίσκονται στο μνημόνιο, είναι τόσο κοντά το ένα από το άλλο που δεν έχεις μεγάλες δυνατότητες για να κάνεις σωστή έρευνα. Μισό λεπτό, θα έρθω σε αυτό, γιατί έχει σημασία από σήμερα να τα ακούσουμε από εσάς. Αλλά θέλω πριν να μου πείτε το εξής. Δεν σας κάνει εντύπωση, σε εσάς ειδικά κύριε Λιγερέ, που μαζί με τον κύριο Φόσκολο και τον κύριο Κονοφάγο, επακριβώς εσείς είχατε δώσει αυτή την αρρύθμιση. Την αρρύθμιση λοιπόν που έχουν δώσει οι Έλληνες, την αρρύθμιση νούμερο 15, χρησιμοποιεί και η τουρκική πλευρά και ο Ερντογάν. Δηλαδή δεν την αλλάξαν καν να πούνε με ένα άλλο αριθμό. Παρά είναι το 15 που η Ελλάδα έχει καταπατήσει από τους Λιβύους. Ποιο 15, αυτό που αρρυθμίσατε εσείς? Μήπως ο Ερντογάν, να αστειευθώ λίγο, μήπως ο Ερντογάν θέλει να σε εκμετάλλευσε την ξεκινάει από νότια της Κρήτης? Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Είναι ότι ο αριθμός 15 υπάρχει μόνο στον πρώτο γύρο αδειοδότησης. Μάλιστα. Διότι η Ελλάδα έχει ένα ειδικό καθεστώς το οποίο της επιτρέπει να αλλάζει τα οικόπεδα ανά γύρω αδειοδότησης. Άρα, αν θυμηθούμε ότι ο πρώτος γύρος αδειοδότησης είχε 20 θαλάσσια οικόπεδα, ο δεύτερος είχε 3 που δεν είχαν αριθμούς, που ήταν το Ιόνιο, Νοτιοδυτικά Κρήτης και Δυτικά Κρήτης, και ο τρίτος δεν έχει και αυτός αριθμούς, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται κάτι πολύ παράξενο, εφόσον ο Ερντογάν αναφέρεται σε αριθμούς που υπάρχουν μόνο στον πρώτο γύρο αδειοδότησης, εφόσον κάθε γύρος σβήνει τα οικόπεδα που προϋπήρχαν επειδή έχει το δικαίωμα να τα αλλάξει. Ενώ η Κύπρος έχει πάντοτε τα ίδια 13 θαλάσσια οικόπεδα, επειδή έχει μικρή ΑΟΣ και δεν έχει τη δυνατότητα να τα αλλάζει σε κάθε γύρο αδειοδότησης. Άρα έχει ενδιαφέρον που μας μιλάει για το 15, το οποίο τώρα τεχνικά δεν υπάρχει, εφόσον πρώτον η περιοχή στο δεύτερο γύρο δεν είχε καν θέμα αδειοδότησης και στο τρίτο γύρο δεν έχει πια τον αριθμό 15. Μου λέτε, υπάρχει ένα δεύτερο λογικό ερώτημα σε αυτό που εσείς μόλις τώρα διατυπώσατε και είναι πολύ εύστοχο, ότι τεχνικά δεν υφίσταται, έχει μείνει, να το πω έτσι, στον προηγούμενο χρόνο της αρρυθμίσης λοιπόν ο Ερντογάν και η πλευρά. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με αυτό, την προηγούμενη δηλαδή, δεν πρέπει ο κύριος Ερντογάν, θεωρητικό τώρα αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων, να εξηγήσει στο ακροατήριό του πώς χρησιμοποιεί τους ελληνικούς ισχυρισμούς και μάλιστα ισχυρισμούς που μάλλον μετά από 8 χρόνια θυμάται να αμφισβητήσει. Διότι αυτά δεν είναι σημερινά. Σωστά. Είχαμε ήδη αυτή τη διαδικασία από το 2014 επίσημα. Είχαμε πρώτα
την GPS που είχε κάνει τα σεισμικά, και προηγουμένως είχαμε βέβαια τον νόμο Μανιάτη του 2011 που πάλι δεν είχαν πει τίποτα. Ξαναλέω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αυτήν την αρρύθμιση, είναι αστεία με ποια έννοια, γιατί αυτό είναι θαλάσσιο οικόπεδο που υπάγεται στην Κρήτη. Άρα όταν λέει κάποιος ότι η Κρήτη ως νησί δεν έχει ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ και χρησιμοποιεί μια ορολογία που χρησιμοποιούμε εμείς αποκριστικά για την Κρήτη, σημαίνει ότι δεν έχει συνοχή σκέψη όσο αφορά το τεχνικό κομμάτι. Πολιτικά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το ξέρετε καλύτερα μου, ότι η Τουρκία στην τελική ούτε το διεθνές δίκαιο την πολύ ενδιαφέρει, παρά να το χρησιμοποιεί ως επικάλυψη και πάει πάντα με την προβολή ισχύως. Εκτιμάτε ότι θα επιχειρήσει στο πεδίο ενεργά να δείξει ότι αυτό που λέει θέλει να το κάνει πράξη? Και το ρωτάω σε εσάς, κύριε Λιγερέ, γιατί στην Ελλάδα, εκτός από το ότι είναι τσικνοπέμπτη, συζητάμε πολύ περί Χάγης γενικώς, ότι θα πάμε μόνο για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ και καθαρίσαμε, ενώ η Τουρκία ποτέ δεν το έχει δεχτεί αυτό, ένα το κρατούμενο, και συζητάμε και για τη συνεκμετάλλευση γενικώς. Αυτά μας απασχολούν. Γι' αυτό σας ρωτώ, αισθάνεστε ότι ο Ερντογάν θα το τολμήσει? Ο Ερντογάν, ακόμα και να το τολμήσει, θα πρέπει πρώτα να κάνει σεισμικές έρευνες, και μόλις θα μπει το σεισμικό στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα έχουμε τη φρεγάτα Νικηφόρο Βοκά που θα την διώξει. Άρα αυτό το έχουμε κάνει τρεις φορές, απλώς εμείς δεν το αναδεικνύουμε. Άρα θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι πολύ πριν φτάσει νότια της Κρήτης, θα έχουμε σταματήσει το σεισμικό, γιατί αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούμε τώρα εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό μιλώ και για τη συγκεκριμένη φρεγάτα, εφόσον αυτή έχει κάνει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, τρεις αναχαιτήσεις από σεισμικά που προσπάθησαν να μπουν και μετά να μας εξηγήσουν ότι λόγω καιρικών συνθήκων έφυγαν, και μάλλον τους Έλληνες τους βάζουν στις καιρικές συνθήκες. Όσο αφορά τη συνεκμετάλλευση, θα ήταν καλό να καταλάβουμε και ένα άλλο πράγμα. Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, γιατί το έχουμε αναλύσει και μαζί. Τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα, θέλουν δεν θέλουν, ακόμα και οι Ραγιάδες, δεν βρίσκονται στο Αιγαίο. Βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και νότια Πελοποννήσου. Κατά συνέπεια, ποια συνεκμετάλλευση να κάνουμε με τους Τούρκους σε αυτές τις περιοχές που αφορούν την Λιβύη, την Αίγυπτο ή ακόμα καλύτερα την Ιταλία και την Αλβανία? Αλλά θα ήταν καλό αυτοί που λένε για συνεκμετάλλευση να κοιτάξουν λίγο το χάρτη και να δουν πού βρίσκονται τα κοιτάσματα. Τα μεγάλα κοιτάσματα, λόγω αφρικανικής πλάκας που πηγαίνει κάτω από την Ευρασιατική, βρίσκονται εκτός της περιοχής που θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον η Τουρκία. Αυτό είναι το ένα. Γιατί η υφαλοκρηπίδα που είπατε, και εδώ έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο υποθέσεις, 1982 και 1985, με τη Μάλτα και την Τινησία, και στις δύο υποθέσεις μάλιστα εμπλέκεται η Λιβύη, οι νησιωτικές χώρες έχασαν. Η Μάλτα έχασε 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την υφαλοκρηπίδα της, και η Λιβύη κέρδισε πάλι σε σχέση με την Τινησία. Η Τινησία έχασε το 50% από την επίρρεια του νησιού της, που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Λιβύης. Σωστά. Κατά συνέπεια, ξέρουμε με δύο αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης ότι αυτός που έχει το νησί χάνει. Εμείς, αν χάσουμε ακόμα και 10% μόνο, δεν λέω καν για 50%, και 10% της επίρρειας του Καστελορίζου, δεν έχουμε πια επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα για ποιο λόγο κάποιος θέλει να πάει στη Χάγη, γνωρίζοντας ότι λειτουργεί με δεδικασμένο, και αν θέλετε και μια όμορφη απόδειξη, άμα κοιτάξετε τη δεύτερη απόφαση του 85, μέσα στην επιχειρηματολογία της Λιβύης έχουν καταγράψει την απόφαση του 82, λέγοντας ότι το δικαστήριο, εφόσον αποφάσισε ότι η χώρα έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή, πρέπει λοιπόν να μετακινήσει τη μέση γραμμή και να είναι προς όφελος της χώρας που έχει περί μεγαλύτερη ακτογραμμή. Άρα το ξέρουμε αυτό. Άρα ακόμα και οι νομικοί που υποτίθεται θα υποστηρίξουν κάποιες θέσεις, δεν ξέρουν αυτές τις δύο υποθέσεις, οι οποίες είναι αναρτημένες πάνω στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, στο UNCLOSE, που αρκεί να κλικάρουν στην Λιβύη και να βρουν και τις δύο υποθέσεις. Γιατί εμείς από εκεί τις βρήκαμε, από εκεί τις κατεβάσαμε και από εκεί τις αναλύσαμε. Είστε σαφείς και στα δύο. Με βάση αυτό που περιγράφεται,
είστε περισσότερο πεισμένος ότι η Τουρκία ούτως ή άλλως και για ενεργειακούς λόγους έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους στον άξονα σύμπλεγμα Καστελορίζου, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κυπριακή, ΑΟΣ, δηλαδή δεν είναι τόσο το Αιγαίο το βορειότερο, να το πω έτσι, είναι νότιο το αρχιπέλαγος, νότιο, νότιο, ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Κυπριακή, ΑΟΣ, περισσότερο το βάρος της. Σωστά, ούτως ή άλλως, αλλά το άλλο είναι πρέπει να καταλάβουμε ότι θυμάστε τον χάρτη της ΑΟΣ, έχουμε τα λεγόμενα δύο δόντια που είναι γύρω από το Καστελόριζο. Σε αυτό που είναι μετά το Καστελόριζο προς την Κύπρο, έχει ένα κομμάτι που υπάρχει ΑΟΣ της Τουρκίας. Έχει ενδιαφέρον που δεν κάνει ακόμα έρευνα εκεί πέρα προς παρόν, γιατί βέβαια θέλει να συζητήσει για τα άλλα, ενώ θα είχε συμφέρον να το κάνει, γιατί από την πλευρά του δικαίου της θάλασσας, και ακόμα και αν βάλουμε τη μέση γραμμή, έχει μια περιοχή που μπορεί να παίξει εντελώς νόμιμα. Αλλά αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο, για να είμαστε σοβαροί, είναι ότι δεν έχει σχέση ούτε με την Λευκοχρυπίδα ούτε με την ΑΟΣ. Άμα μπορούσε να μας αρπάξει τα νησιά, θα ήταν τέλειο. Άρα εδώ ξαναμπαίνουμε στα θέματα του μεσημβρινού. Υπενθυμίζω απλώς ότι η Τουρκία ήταν εναντίον της ΑΟΣ πριν καν υπάρξει, δηλαδή από ήδη από το 1978, ενώ η ΑΟΣ γίνεται επίσημη μόνο το 82. Δηλαδή με τις συζητήσεις που γινόταν πριν μέχρι να καταλήξουμε στη συμφωνία Montego Bay, η Τουρκία ήταν ήδη εναντίον. Άρα ξέρουμε ποια είναι η στάση της. Αυτό όμως που δεν είχε ποντάρει είναι να βρούμε φυσικό αέριο πραγματικά νότια της Κύπρου και βέβαια να έχουμε αυτήν την προσδοκία και για νότια της Κρήτης. Και θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Λιγερέ, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύετε για επιστροφή, με αυτό που είπατε, υπενιχτήκατε προηγουμένως, σας είπα αφήστε το για λίγο μετά. Πάω λίγο σε αυτό το ψευδομνημόνιο που όμως ο ΙΕΝ υποχρεωμένος να το αναρτήσει, να το πρωτοκολλήσει από τη στιγμή που είναι δύο αναγνωρισμένες κυβερνήσεις και είναι του Σάρατς, καλός ή κακός. Λοιπόν, πάω στους περίφημους χάρτες. Αλλά θα το αναρτήσει λέγοντας από κάτω. Ναι, ναι, ότι έχει. Ναι. Και ότι δεν εκφράζει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, άνοιξε μια κουβέντα στην Ελλάδα. Ποιος χάρτης είναι σωστός, ποιος εμείς είπαμε εδώ. Και θυμάμαι ότι συμφωνήσατε ότι καταρχάς μην πέφτουμε στην επικοινωνιακή παγίδα προπαγάνδα της Τουρκίας και των τουρκικών μέσων που εμφανίζουν κάτι χάρτες με ένα πλάτος αυτής της συμφωνίας στους χάρτες απάνω, περίπου έχει καταπιεί τα πάντα. Θέλει λίγο προσοχή. Εσείς λοιπόν είπατε ότι, παιδιά, όταν μιλάμε για τέτοιες οριοθετήσεις, πείτε το εσείς καλύτερα. Με τους χάρτες. Αλφα, δύο σημεία. Ναι. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα, κανονικά, σε μια συμφωνία οριοθέτησης έχουμε τα στίγματα που γίνονται στην τελευταία παράγραφο. Εδώ έκανα μια καινοτομία οι Τούρκοι, όταν κοιτάζουμε το κείμενό τους. Βλέπουμε ότι έχουν βάλει μόνο δύο σημεία οριοθέτησης, το Α και το Β, όπως το ονομάζουν. Γι' αυτό οι σωστοί χάρτες πρέπει να έχουν πάντοτε Α και Β, ακόμα και αν είναι παράλογο αυτό που έχουν κάνει οι Τούρκοι, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Το σημείο Α εφάπτεται πάνω στο θαλάσσιο οικόπεδο 15 και γι' αυτό φτιάξαμε ένα χάρτη ο οποίος δείχνει και τα θαλάσσια οικόπεδα, τα 9 θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται νότια της Κρήτης, για να δείξουμε και το μέγεθος από την οριοθέτηση Α και Β. Άρα, όταν κοιτάζουμε αυτή την οριοθέτηση, βλέπουμε ότι στο τέλος της συμφωνίας υπάρχουν 18 σημεία στην ακτογραμμή της Τουρκίας και 18 σημεία στην ακτογραμμή της Λιβύης. Τώρα, ποιο είναι το αστείο όσο αφορά τον χάρτη? Είναι ότι οποιοδήποτε χάρτης βάζει κάτι άλλο εκτός από αυτά τα 18 συν 18 και συν 2 σημεία, δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα, γιατί το μόνο που έκαναν είναι ότι τράβηξαν μια γραμμή μεταξύ του Α και του Β. Το αστείο όμως, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά, είναι ότι τα 18 σημεία στη Λιβύη είναι στην περιοχή του Χαφτάρ και είναι στην Κυριναϊκή. Άρα, γιατί η κυβέρνηση λοιπόν που βρίσκεται στην Τρίπολη έχει βάλει 18 σημεία σε μια περιοχή που δεν ελέγχει και μετά ξαφνιάζεται που η Βουλή ακυρώνει την απόφαση του Μνημονίου λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο και δεν στέκει. Άρα το ξέρουν και οι Τούρκοι. Το ερώτημα είναι πώς μπήκαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία να βάλουν αυτά τα 18 σημεία από την πλευρά που δεν ελέγχει η Λιβύη. Για ένα πολύ απλό λόγο, η Τρίπολη είναι πολύ μακριά, είναι πέρα από τον κόλπο της.
Και κατά συνέπεια θα έπρεπε αυτή η οριοθέτηση να πέσει σχεδόν πάνω στην Κρήτη. Άρα πήγαν πιο πέρα, δεν αμφισβήτησαν το θαλάσσιο οικόπεδο 15, και αυτό είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, παράξενο, εφόσον λένε ότι δεν υπάρχει, και έχουν κάνει μια πολύ μικρή γραμμή οριοθέτησης Α και Β. Και πάνω σε τι ποντάρουν? Ποντάρουν στο γεγονός ότι όλοι θα κοιτάξουν μόνο τους χάρτες της Τουρκίας, όλοι θα μιλάνε οριοθέτησης χωρίς να βλέπουν ποιο είναι το μέγεθος το πραγματικό, και ακόμα και ο Ερντογκάν, όταν κάνει συνεντεύσεις, πίσω του βάζει λανθασμένους χάρτες, οι οποίοι μεγιστοποιούν μια τεράστια διαγώνια που προκαλεί μεγάλη εντύπωση σε όλους, ενώ το πραγματικό κείμενο είναι απλώς το σημείο Α και Β. Δεν μου λέτε, κύριε Λιγερέ, αυτό που λέτε είναι εξόχως αποκαλυπτικό σήμερα. Άρα τα 18 σημεία στην Τουρκία και στη Λιβύη έχουν μπει αυθαιρέτως, θα σας πει κάποιος, ή έχουν πατήσει σε παλιές, πώς να το πω, γραμμές βάσης, και με βάση αυτό που βλέπετε υπολογίζουν κλειστό ή ανοιχτό τον κόλπο της Σύρτης? Γιατί σε εμάς λέγανε ότι είναι κλειστός, μας έλεγαν. Σωστά, χαίρομαι που το θυμάστε, γιατί στην πραγματικότητα τα 18 σημεία δεν αφορούν τον κόλπο Σύρτης. Άρα, και βέβαια δεν τον κλείνουν, γιατί δεν είναι καν στην περιοχή, είναι αποκλειστικά στην Κυριναϊκή. Άρα αν θέλετε να το δείτε πιο τεχνικά, είναι πιο κοντά στην Αίγυπτο, και τα 18 σημεία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Άρα στην πραγματικότητα έκαναν τη μόνη γραμμή που θα μπορούσαν να κάνουν, χωρίς ουσιαστικά να παραβιάζουν την ξηρά των νησιών, και για να μπορούν να πούν στη συνέχεια ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ. Αλλά στην πραγματικότητα καταλάβαμε ότι πήγαν στη μόνη περιοχή που μπορούσαν να βάλουν μια γραμμούλα οριοθέτησης, γιατί από την άλλη πλευρά, εκεί που ελέγχει πραγματικά τη ζώνη, δεν θα μπορούσαν καν να το ζωγραφίσουν. Νίκος Λιγερός, εξόχως διαφωτιστικός σήμερα, ακόμη και για αυτό που φαντάζει ως παρεμπίπτον, αλλά είναι ουσία, για να ξέρουμε γιατί λοιπόν και οι χάρτες έχουν σημασία, να μην πέφτουμε στις προπαγάνδες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγερέ. Καλή σας ημέρα. Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καταλάβαμε τι μας είπε.